Καλησπέρα, είμαστε με τους Made by Grey, ας πούμε, εδώ στο Post Jamboree, τελευταία μέρα σήμερα. Νομίζω τα σημερινά ήταν τα πιο κατάλληλα για να ρωτήσω πώς σας φάνηκε σαν σύνολο όλη αυτή η κίνηση. Ήταν πολύ ωραία, δεν κατάφερα να έρθω όλες τις ημέρες. Όσο κατάφερα να έρθω, είδα κάποιες μπάντες, είδα λίγο τους We Own The Sky, είδα λίγο τους Calf, λίγο τους Adolf Flair The Jazz. Γιατί είχα πρόβες πολλές, ήταν όλο τη τελευταία στιγμή το όλο κόνσερ να παίξω. Μου φάνηκε ενδιαφέρον, είχε ωραίο ήχο, ας πούμε, όπως πάντα. Σαν κίνηση έχεις βλέπεις κάτι ανάλογο, έχεις δει κάτι ανάλογο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έπαιξα live γενικότερα. Γράφω μουσική αρκετό καιρό, τώρα αποφάσισα να κυκλοφορήσω κάτι τον Οκτώβρη και μου κάνανε πρόταση, άλλον πρότεινα στους Empty Canvas που ήδη παίζανε στο χώρο και τα λοιπά. Μου κάνανε την τιμή, έπαιξαν μαζί μου. Συμμετείχε και ο Ανάτρεντα, συμμετείχε και ο Χαράλαμπος Παρίτης από τους Κέιφαρ. Στήσαμε μια μπάντα για να παίξουμε το πρώτο μου πει. Σούπερ και το κάναμε. Ναι. Το EP λοιπόν, πότε το κυκλοφορήσατε? Το EP κυκλοφορήσε ψηφιακά τον Οκτώβρη. Τώρα το κάναμε σε κάποια χειροποίητα do it yourself, ας πούμε, digipack, τα οποία μπορούν να ενημερωθούν είτε από τη σελίδα μου madebygrey.com είτε από το Bandcamp, madebygrey. Αυτά τα δίνουμε στα 7 ευρώ. Τα μελλοντικά πλάνα? Τα μελλοντικά πλάνα είναι να δούμε πώς θα μονιμοποιηθεί λίγο, να γίνει ακόμα πιο μεγάλο το band, γιατί σήμερα είχαμε κάποιες περικοπές, κάποιες ακυρώσεις στις τελευταίες στιγμές, ήταν να έχουμε τρομπέτα, ήταν να έχουμε κάποια samples, κάποια πιανιστικά μέρη κτλ. Ενεργιστρώσαμε κάπως αλλιώς το show, για να το παρουσιάσουμε τώρα. Τα άμεσα πλάνα είναι να στηθεί μια μπάντα και παράλληλα μπαίνω άμεσα για την κυκλοφορία του δεύτερου, το οποίο θα είναι και αυτό EP. Για να σου βάλουμε έτσι λίγο το κλίμα, άμα θα έπρεπε να επινοήσεις και να εφαρμόσεις μια παγκοσμίου ή εθνικού επίπεδου γιορτή, αργία, ποια θα ήταν αυτή, για ποιο λόγο? Θα θεσπίσα τη Δευτέρα ως αργία. Συν το Σαββατοκύριακο. Συν το Σαββατοκύριακο, απλά και μόνο για να μην είναι τόσο σπαστική. Και να ξέρεις, να σταματήσω το αμαυρωμένο όνομα που έχει η Δευτέρα. Ναι. Καλό αυτό. Ισχύει, αλλά βασικά η Τρίτη θα παίρνει τη μέρα το ρόλο της Δευτέρας. Ναι, αλλά θα ήταν η Τρίτη. Οκ. Κάποια μπάντα που ξεχώρισες περισσότερο από το φεστιβάλ? Το φεστιβάλ ευτυχώς δεν μπορώ να έχω γνώμη, γιατί είδα ελάχιστη μπάντα. Κάποιο άκου. Μπορώ να σου πω γενικά στην ελληνική σκηνή, ξεχωρίζω τους Gravity Says I, τους One Hour Before The Trip. Από το χώρο γενικότερα της post-rock σκηνής τώρα σου λέω, όχι, γιατί υπάρχουν και άλλα είδη που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι και αυτά. Μ' αρέσουν πολύ I Am No Hero, Ανάτρητα, που έπαιξε και μαζί μου, ήταν επί σκηνής και μου έκανε την τιμή και έπαιξα στη μπάντα Empty Canvas. Η Hope Things Infinite είναι ενδιαφέρον μπάντα από την μπάντα που παίξανε και αυτή τα παιδιά. Εντάξει, We On The Sky είναι πάρα πολύ δεμένη πάντα, πάρα πολύ. Είναι λίγο σκληρή για τα γούστα μου, σίγουρα όμως σέβομαι αυτό που κάνω. Θα ήθελες να πεις κάτι στο κοινό σου, πίσω από την κάμερα δηλαδή, για τα famous last words, ας πούμε, έτσι, κάτι προς τα κοινό. Τα 15 λεπτά της διασημότητάς μου. Τα 15 δευτερόλεπτα βασικά, γιατί... Θα παίξει μοντάρι. Ναι, θα παίξει μοντάρι. Είναι ένα αληθινή, να μην κρύβουν αυτό που θέλουν να πούνε, να είναι ξεκάθαροι, ειλικρινείς. Ποιες μπάντες ξεχωρίσατε, πώς σας φάνηκε γενικότερα όλο αυτό? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ήταν μόνο σήμερα. Οκ.
γιατί είμαστε σε άλλες πόλεις. Οπότε είδαμε εμάς και τις άλλες δύο πάντα σήμερα. Είναι φυσικά πολύ καλή. Η αλήθεια είναι πολύ κόσμο σήμερα. Θέλω την Κυριακή, ξέρω. Δεν πειράζει. Ακούσαμε όλα τις σκέφτες. Ναι, αυτό σίγουρα. Και τα άλλα τέσσερα πόλεις. Ζούμε. Α, είμαστε κουρισμένοι, είμαστε μοιρασμένοι ανάμεσα σε Πάτρα, Κορίνθο και Αθήνες. Ξέρω πάνω κάτι που παίζει. Πάτρα και Κόρινθο, αυτό που μου λέτε υπάρχει μουσική, υπάρχει. Κόρινθο είναι μια πόλη 30.000 κατοίκων, στο περιμένεις. Έχει, η Κόρινθος έχει μια στόνερ σκηνή, δεν ξέρω γιατί έχει αποκτήσει μια αλφα κίνηση τα τελευταία χρόνια. Ο Λαμφάζε Μόντζε, δεν ξέρετε. Είναι στην Ελλάδα σκαλή. Ένα μικρό bio για την πάντα σας θα μας δώσετε, γιατί τα τέχνα σας βάζω στους Baby Seawheel βασικά. Κάτι είχε αλλάξει νομίζω στον ήχο σας, αν δεν κάνω λάθος. Με τους Baby Seawheel ήταν η πρώτη προσπάθεια επιχειρηματική της μπάντας. Αλλάξαμε το όνομα, είδαμε ποια κομμάτια θα κρατάμε, ποια κομμάτια θα κρατάμε. Πώς θα τα χωρίσουμε σε ένα EP και σε ένα full album. Οπότε τότε ξεκινήσαμε την κορυφή στο Baby Seawheel από το Live Stand Club της Baby Seawheel. Ο ήχος που άλλαξε μάλλον ήταν περισσότερη πίεση στο να ηχογραφηθεί με συγκεκριμένο τρόπο που θέλαμε, το οποίο μάλλον βγαίνει και στο live σιγά σιγά. Αλλά πάνω κάτω τα κομμάτια είχαν τα θεμέλια από τότε, όταν μας είχαμε. Λιγότερη ένταση πάντως στα κομμάτια τότε. Δεν ξέρω να κάνω λάθος. Ναι, ίσως έχουμε πιο πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Τότε ήμασταν νέοι, ίσως με τα λάθη. Ωραία, ωραία. Ποια είναι τα μελλοντικά σας πλάνα λοιπόν, σαν Hope Things? Βγάζουμε το EP, ετοιμάζουμε το full album, το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα βγει. Ετοιμάζουμε τις ηχογραφήσεις προς το παρόν. Δηλαδή, σχεδόν τελειώνουμε σε κάνα. Μετά είναι λίγο. Εντάξει, μπλέκεις μετά στις ελληνικές κλασικές μαρακίες, να το πω έτσι. Φανταλίκια, ξέρεις, δουλειές, άλλο γεωγραφική απόσταση που είναι ότι είναι δύσκολο. Οπότε εντάξει, ο στόχος είναι να βάλουμε το album. Και προφανώς όταν βάλουμε το album θα ξεκινήσουμε πάλι live. Απλά με πιο μάλλον έντονοι, πιο έντονους ρυθμούς, με περισσότερες πόλεις. Θα κάνω μια ερώτηση που κάνω σε όλες τις πάντες, κάνουμε ένα γκάλωπ. Αν θα έπρεπε να επινοήσετε και να εφαρμόσετε μια παγκόσμια ημέρα για κάποιο πράγμα, για κάτι. Τι θα ήταν αυτό, γιατί. Είναι πολύ αρκετές και νομίζω υπάρχει ήδη. Για πες την πρώτη, μια χόρτα υπάρχει. Παγκόσμια ημέρα για χόρτα υπάρχει. Οπότε δεν πρέπει να επινοήσει κάτι και αν υπάρχει, πρέπει να είναι κοκαίνη, ξέρω. Πάμε. Αυτό ναι, δεν ξέρω. Να προχωρήσουμε, γιατί μου εντάξει, συμφωνεί. Μια δική σας συμβουλή, ας πούμε, είτε είναι προς συνέδρες πάντες που θέλετε να χαιρετήσετε τους γονείς σας, οτιδήποτε. Εντάξει, τη μάνα μιλήσαμε το πρωί. Α, με πήρε ξανά μετά, είναι στην πρόβα, ναι, που είσαι καλά, στην πρόβα, δεν ακούω. Ναι, τέτοια πράγματα. Εσύ έχεις αδυνατήσει. Όχι, έχω πάλι. Πρέπει να πω, παιδιά, ότι καλά να παίζουμε μουσική και να περνάμε καλά και ζούμε σε πολύ σκληρές εποχές και πρέπει κάπου να παλέψουμε. Αυτό πιστεύω. Με αυτό το
End of Space Jazz, ναι. We on the Sky, μπαντάρα. Ένα μικρό bio για τη δικιά σας μπάντα, το δώστε. Το bio. Μα βασικά να πω ότι επειδή ξέρω μερικά πράγματα, την Παρασκευή κάνατε το release σας, σωστά. Και το δίσκο. Καινούριο δίσκο. Φύγατε καπάκια Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Ναι. Και γυρίσατε σήμερα. Για να περάσουμε εδώ πέρα. Όπου υπήρχαν και πολλές σχολείες από διέμοντα. Εντάξει. Λάστιχα, ιστορίες. Δεν συμμαζεύετε, παρ' όλα αυτά ήρθατε, παίξατε και ποιοι είστε λοιπόν. Και σε λίγες μέρες παίζουμε και με κόσμο και τέτοιο. Βάιο, θέλω να σας πω από πού αρχίσαμε και πώς έχουμε φτάσει εδώ. Θα ήθελα. Ωραία, αρχίσαμε πριν 4 χρόνια, 4-5 χρόνια νομίζω. Σαν όμως τα παιδιά όλα μας. Και αρχίσαμε με Nirvana. Βάλαμε ένα. Ναι, παίξαμε το Lithium. Ναι, το Lithium, το Lithium. Γενικά παίξαμε λίγο έτσι γκρατζο πράγματα, μετά λίγο καρσιλαμάδες και μετά λίγο όλα μαζί, μαζί με όλες τις εμπειρίες που είχαμε. Και το πρώτο, νομίζω το πρώτο που βάλαμε ήταν λίγο πιο post-ήχο, το δεύτερο λίγο πιο ψυχεδελικό. Και νομίζω ο δίσκος έχει λίγο μια γκάμα από όλα τα πράγματα που δεν μπορώ να πω κάτι. Πάντως, αν δεν είσαι σίγουρο γιατί παίζετε, έχω εγώ ένα απόρριτο. Είναι psychedelic self-post. Το λέω. Μπορεί πριν από το δεύτερο δίσκο να βάλουμε κανένα εφτάρι, βινίλιο, δηλαδή κανένα single, EP, κάτι. Θα πιο βράχει πρόθεσμα σχέδια να προμοτάρουν το δίσκο που είναι. Ναι. Μπορεί να το βρει κάποιος, ας πούμε αυτό. Μπορεί να το βρει σίγουρα. Στα live μας για αρχή. Μετά θα κυκλοφορήσει πιθανώς σε διάφορα δισκάρικα στην Αθήνα. Δεν έχει γίνει ακόμα η τράμπα γιατί προχθές βγήκε και πρέπει να ξεκινήσει λίγο το δίστρο. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα πουλιέται από live σε live, δηλαδή στο Zero σίγουρα, σε καμιά άλλη συναυλία, στο συναυλία μας Cosmic Dead τώρα, σε άλλα, διάφοροι promoters ξέρω, που αγοράζουν τα βινήλια, σπρώχνουν από εδώ και από εκεί, εκεί γενικά. Σίγουρα από εμάς, άμα θέλουν κάποιος ξέρω δίσκο μας θέλει. Ναι, όποιος θέλει. Κάπου online, ας πούμε, να σας πει κάποιος online. Online είναι στο Bandcamp, www.bandcamp.com και σύντομα στο site της εταιρείας που μας έβαλε το βινήλιο, της Chaos Inc. Ο δίσκος για μας είναι ένας χρόνος τώρα. Δεν είναι 10 μέρες, δεν είναι ένας μήνας, ας πούμε. Ξεκινήσαμε και το ηχογραφήσαμε ακριβώς ένα χρόνο πέρυσι, το Γενάρη πέρυσι. 2 Ιανουαρίου. Μας πήγε πρωτοχρονιά, μετά την πρωτοχρονιά είχαμε να πούμε στο στούντιο. Δεν κάναμε πρωτοχρονιά, κοιμηθήκαμε στις 2-3, ξέρω. Αυτά είναι οι δυσκολίες που τραβάνε. Όχι, απλά είναι αυτό, ότι ρε παιδί μου, βλέπεις ένα δίσκο σήμερα, ας πούμε, σε ένα βινήλιο το οποίο είναι εκεί χειροπιαστό, αλλά δεν γνωρίζεις πόσο καιρό έχει πάρει για μας μέχρι να φτάσει. Είναι ένα βινήλιο, παιδί μου. Πώς βλέπετε γενικά τη φάση όλο αυτό, δίνοντας μου πάτημα από αυτό που λες, δηλαδή. Αναπτύσσεται όλη αυτή η σκηνή. Ναι, εννοείται. Για σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα από μπάντες που παίζουν και σε underground σκηνή γενικότερα, που δεν γίνονται τόσο γνωστές, επειδή δεν υπάρχει και τόσο κόσμο που μοντάρει. Αλλά αυτό αρχίζει και εξελίσσεται πάρα πολύ εκθετικά. Και το επίπεδο των μουσικών και παντών που παίζουν τώρα σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο από πριν 10 χρόνια. Τα live που γίνονται και σε πλαίσια event όπως και φεστιβάλ, όπως και το σημερινό, το εβδομαδιαίο μάλλον θα σου έτσι. Και γενικά πάμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες σε ελληνικά δεδομένα τώρα και σε παγκόσμιο προφανώς, αλλά νομίζω για ελληνικά δεν κάνουμε. Είναι και πιο εύκολο. Ναι, είναι τεράστιο πλέον. Άμα θα έπρεπε να επινοήσετε και να εφαρμόσετε μια αρχεία εθνικού ή παγκόσμιου, ας πούμε, ελληνικού, τι θα ήταν αυτό, κύριε. 15 Αυγούστου, μέρα του 6. Αυτό είναι σαν μέρα του 6. Αυτά θα έχουμε κυνηγά. 15 Αυγούστου, όμως. Ναι, ναι, όχι. Άμα θα έπρεπε να διαγράψετε ένα μουσικό είδος από το χάρτη, ποιο θα ήταν αυτό. Σήμερα θα έχω να απαντήσει σίγουρα σε κάτι. Εδώ μπορώ να κάνουμε πολύ χολή. Εγώ θα διέγραφα όχι ένα είδος, αλλά αυτούς οι οποίοι βασίζονται κυρίως στην εμφάνιση και όχι στη μουσική. Ναι. Αυτό λοιπόν, εγώ, σοβαρά τώρα. Οι άλλοι εντάξει, έχουν ένα. Εξαφάνιζα. Ωραία.
παίζουν οι Nickelback, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εγώ θα σας βάλω το Say το κομμάτι. Το Say. Αυτό που λες. Say! Α, αυτό το λίγο ντάμψτε. Ναι. Το Skrillex βασικά, αυτό δεν εξαφάνιζα. Το Skrillex. Σαν υπάρχει το ντάμψτε. Άντε γεια! Το Skrillex. Το Skrillex, όπως είναι. Άμα θα πρέπει να επιλέξεις, όχι διάσημους, να το πω, δύο σημαντικές προσωπικότητες, ιστορικές, ίσως, δεν ξέρω. Διαγωνίσου, ποιοι θα ήταν αυτοί. Δηλαδή, άμα πάθει μουσική, θα μπορούσε να παίξει μουσικούς και να είσαι αυτόματα ένας καλός μουσικός και εσύ. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, το βρήκα, ρε. Θα όλοι αγωνίζουν να είναι γκέι και να είναι ο Νίκολα Τέσλα και ο Τζακ Βάιτ. Ποιο είναι, όντας μπάντα, πόσα χρόνια? 4-5 χρόνια. Ωραία, ποια είναι η συμβουλή σας σε αυτούς που αρχίζουν τώρα? Τι να κάνουν, τι να μην κάνουν. Να τζαμάρουν. Να τζαμάρουν. Ναι, βασικά, ναι. Να παίζουν. Αυτό είναι γράμμα τη συμβουλή, γιατί έτσι αποκτάει και μια μπάντα χημεία. Απλά να παίξουν μαζί. Να μαθαίνεις τον άλλο, α πούμε. Τρίτο αρέσει. Όταν παίζει ο Νίκος με drums και ξέρεις τι ρυθμοί του αρέσουν, επειδή τον έχει μάθει, καταλαβαίνεις τι θέλεις ή το ίδιο, ας πούμε, πώς πάρει ο καθένας. Κατάλαβα. Γιατί έτσι δεν είσαι πιο πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα. Έβδομη και τελευταία μέρα του EPOS Jamboree No. 1 σήμερα. Και είμαστε εδώ πέρα με τον Κωνσταντίνο και τον Τάσο, δύο από τους οργανωτές, οι μοναδικοί. Φεστιβάλ. Πώς σας φάνηκε η όλη φάση? Σκάτα. Σκάτα. Δεν τελείωσε η ξαναγενέθλια. Ποτέ. Δεν νομίζω να. Γιώθηκε και από ποιο άλλο. Το σκεφτόμουν από χθες να το σταμάτα, αλλά δεν κάνω. Ναι, από τις τρεις τρεις εβδομάδες που τέλος και αλλά πώς. Σκάτα την πρώτη μέρα το σκεφτόμουν, αλλά τίποτα δεν κάνω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ξανάρθει και εγώ, δεν είναι καθόλου ωραίο. Σκάτα. Είπατε σάπιες όλες. Όλες. Ειδικά αυτοί που έχουν βιώνει, σκάι, άνθρωποι. Πόπο. Καλά, η ένα λέει. Μόνο από το όνομα καταλαβαίνετε και τα μπάζω. Μιλάμε για κάποιο ηλίκη, τα σκιώδηση. Μόνο από το όνομα φαίνεται ότι είναι γελία. Ναι. Αλλά πέρα τώρα από την πλάκα, θέλω να μου πείτε. Όχι, αλήθεια το σκιώδηση. Τι σας έφαγε, όχι εσύ. Μαλακία, εγώ κάτι. Εντάξει, τι σας φάνηκε ωραίο, παιδί. Αλλά τι σας έφαγε από τη ζωή για να το στήσετε όλο αυτό. Ήταν μεγάλο, έτσι. Ήταν μεγάλο, ναι, θέλω να πιστεύω ότι έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Δεν κάναμε εκτόσεις. Με εντολή Σαμαρά δεν κάναμε εκτόσεις. Δεν ξέρω, εντάξει δεν ήταν τόσο. Ήταν όλες οι μπάντες βασικά πάρα πολύ συνεργάσιμες. Πάρα πολύ όλα on time, όλα γενικά ό,τι θέλαμε ήταν. Κανένα δεν μας βάλει στα αρχίδια, τίποτα. Ήταν όλα ξεκάθαρα. Καλά, έπεσαν και από την αρχή ρε παιδί μου πάρα πολύ ξεκάθαρη γενικότερα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θεωρώ ότι όλες οι μπάντες. Ήταν ίδιο επίπεδο. Ναι, και μπήκαν. Αλήθεια. Πολλέ μπάντε ήταν ίδιο επίπεδο. Εντάξει, προσωπικά έχω κάποιου που άρεσαν μέσα, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία το προσωπικό. Αλήθεια όμω θεωρώ ότι άξαν πραγματικά δεν υπήρξε όντω έκπτωση καμία. Ωραία, ωραία. Κάτι που τον Τάσο χθε. Άμα θα έπρεπε να κάνει άλλη μια μέρα για το φεστιβάλ, ποιε τρει μπάντε θα προσέφερε? Αυτέ που δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Εγώ το πάρω που μπορούσαμε να βάλουμε μια εβδομάδα βασικά. Θα κυριολεκτικά, δεν το είχαμε αναφέρει και στο τελευταίο. Το είχαμε αναφέρει ότι θα μπορούσαμε να. Θα μπορούσε άντα να γίνει. Δηλαδή, όταν είχα. Γενικά, αυτό είναι μια έδρα την οποία την είχα σχεδόν κανένα χρόνο πριν. Μου χαίρετησα πρώτη φορά, ξέρω εγώ. Στην αρχή είχα σκεφτεί, ξέρω να ήταν ένα διήμερο, α πούμε, ξέρω εγώ, τρει πάντα τη μέρα. Ήταν αστείο ότι έξι πάντα δεν είναι, δεν καλύπτει τίποτα. Μετά ήταν ένα τριήμερο, πάλι αστείο και τελικά κατάληξα μία εβδομάδα, 21 πάντε. Γιατί τόσε έπρεπε για να. Για να το ελπίζω ήταν αλήθεια. Γελάσαμε όταν το συζητήσαμε πρώτη φορά οι δυο μα. Γελάσαμε στην κυριολεξία ότι δεν γίνεται τριήμερο. Δηλαδή πρέπει να δούμε 10 και 10 πάντε σύντομα. Δεν γινόταν. Θα φανόταν κάτι σίγουρα και ήδη έχει χαθεί και μεγάλο. Πολλές μπάδες. Πολύ. Ναι, ναι. Αλλά όχι, θα το ξανακάνουμε. Είναι αλήθεια. Υπάρχει είναι αλήθεια αυτό. Θα το κάνουμε. Εντάξει, γενικά μου ωραία και αυτό το ψηλό ήξερα και εγώ πριν ότι θα το. Ενώ ασχέτως πώς θα πήγαινε, που να σημαίνει ότι θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία προηγή εβδομάδα. Επίτε και στον τίτλο ήταν πολύ μου άνοιγμα από την αρχή. Επειδή άψε και θα υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια. Και μια ναι. Αλλά καταπληκτικότητα έχουμε εδώ ότι θα υπάρξει δεύτερη. Ναι, 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 ναι. Το μάθετε εδώ πρώτοι στο Πρετεντέρι. Πού! Σίγουρα.
Σίγουρα, σίγουρα θα υπάρξει δεύτερο. Καταπληκτικό θα είναι δεύτερο. Σαν το πρώτο, αλλά θα είναι πιο... Δύο φορές καλύτερο, επειδή ναι, ναι, ναι. Και το τρίτο θα είναι τρεις φορές καλύτερο. Έτσι είναι, πραγματικά. Πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρι θα είναι σίγουρα το 15. Πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρι θα είναι σίγουρα. Θα είμαστε μας πριν στο 10. Θα φέρουμε τζαζ. Πώς τζαζ. Αλλά ήταν γιορτή, πραγματικά. Ήταν όντως γιορτή. Εγώ και η συνεργασία του Βάδες όντως πρέπει να επισημανθεί. Απόλυτη μεταξύ τους και οι πάντες, τρομερή συνεργασία. Δηλαδή δεν υπήρξε ούτε αλληλίκη, ασυνέπεια, ούτε εγώ θα παίξω περισσότερο, θα παίξω λιγότερο, τίποτα. Ήταν, τους έβλεπες τα καμαρινιά. Έγινε αυτό που σκεφτόμασταν μια εγκριτική, μια οικογένεια όλοι. Το underground, αυτό που λέμε underground, τέλος πάντων, ήταν... Και όπως μας είπαν κιόλας, σε συγκεκριμένα τα παιδιά από τους Blend 3, κάνανε και φιλίες. Πέρα από το μουσικό κομμάτι. Αυτό είπαν και το κόσμο. Καλά, που ούτως ή άλλως το. Εντάξει, σχεδόν όλα τα παιδιά που περισσότερο του βάζουν γνωρίζονται ούτως ή άλλως μεταξύ τους. Αλλά ναι, έγιναν φιλίες, καινούριες μπάντες δέθηκαν. Θα βγουν και καινούργια line up, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ από αυτές τις μπάντες έχω σκεφτεί απειλά. Σίγουρα δεν είναι live από αυτό το φεστιβάλ διάθεση, α πούμε, κάποια μέρα από τους δύο μπάντες στο φεστιβάλ που είναι πιο κοντά. Σίγουρα είναι πράγμα που έχει πολύ ωραίο και κοινό φεστιβάλ. Και μια που είστε και στον χώρο έτσι του. Του οργανωτικού περισσότερο, θα συνέβαινε που κάνω στις μπάντες που δεν είναι τόσο πολύ. Αν θα μπορούσε να φτιάξεις μια παγκοσμίου εθνικού επίπεδου αργία, να την πω, αργία ας πούμε, τι θα, ποια θα, τι θα ήταν αυτή και για ποιο λόγο. Είναι πολύ ωραία να γίνει μια μέρα μουσικής, υπάρχει μέρα μουσικής, αλλά είναι μια μέρα γυμνής μουσικής, γυμνής μια μάτω, να παίζουν και οι μπάντες και το κοινό να είναι γυμνό. Πολύ ωραία, τι γίνεται τώρα. Κάνω χρόνο, εγώ θα έρθω σίγουρα. Εγώ θα έρθω. Εγώ θα έρθω σίγουρα. Τι και ο κάτι συγκεκριμένο, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες τις πάντες, τους συμμετέχοντες. Γιατί για τον ενθουσιασμό, τη συμμετοχή και που έδωσαν όλη την καρδιά τους. Το κοινό που ανταποκρίθηκε. Αυτά. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα.